Καλημέρα Χιούστον, μέρα δεύτερη. Σε αρέσουν τα σανσέρ τα περίεργα, Ορίστε η Νατάλια και ο Τέντι Λόγκ. Η πλάκα είναι ότι το ξενοδοχείο έχει πάρα πολλούς φανς που έχουν έρθει μέσα και περιμένουν για αυτόγραφα και γενικώς υπάρχει ένα κυνηγητό μεταξύ των fans και του WWE, του security. Και η Νατάλη είναι αρκετά παχουλοδροσάτη τελικά. Teddy Long. Αυτά είναι τα μπλουζάκια της WrestleMania λοιπόν. Ορίστε. Με τα 25 πίσω. Πολύ απλός ο Teddy. Και πολύ πιο νέος από κοντά. Είδαμε χθες και σήμερα παλαιστές να βρίσκονται μέσα στο ξενοδοχείο, αλλά να μην μπορούμε να τους πλησιάσουμε όπως θα θέλαμε, καθότι υπάρχει έτσι μια πολιτική και του ξενοδοχείου αλλά και της εταιρείας. Αυτοί εδώ είναι στημένοι από το πρωί και περιμένουν στο ξενοδοχείο. Εντάξει, εδώ μάρξ κανονική, έχουν έρθει από διάφορα μέρη της Αμερικής και έρχονται για να πάρουν ένα αυτόγραφο. Βλέπετε, έχουν έτοιμα τις φωτογραφίες, έτοιμα τα πάντα. Υπάρχει λοιπόν ένα βασικό πρόβλημα με τους superstars στο ξενοδοχείο μέσα. Όχι ότι είναι απρόσιτοι, απλώς απαγορεύεται παντού να σηκώσεις κάμερα, απαγορεύεται να τους φωτογραφίσεις, απαγορεύεται πολλά πράγματα. Η μέρα μας ξεκίνησε με Tony Atlas, τον Hall of Famer, ο οποίος έφαγε μαζί μας πρωινό. Το λέω έφαγε μαζί μας, όχι το τραπέζι με εμάς. Απλώς παίρναμε μαζί τα φαγητά. Ο Tony Atlas, ο οποίος είναι αρκετά μεγάλος όμως, το χέρι του είναι περίπου τόσο και αυτά που έφαγε τρώγονται από 10 ανθρώπους μαζί τουλάχιστον. Αυτά που φάγει το πρωί, που πήρε πακέτο τουλάχιστον μαζί του για να φάει. Επίσης ήταν με τον Τσάβο Γκερέρο και καταφέραμε να του μιλήσουμε. Την ώρα που έτρωγε και διάβαζε την USA Today με το γυαλάκι του, σοβαρός κτλ. Του μιλήσαμε, του ζητήσαμε να φωτογραφηθούν μαζί μας. Αρνήθηκε πολύ ευγενικά, είπε ότι τώρα τρώει. Ήταν ένας ευγενικός τρόπος για να μας πει κάτι από εδώ πέρα, για να μας πει τίποτα άλλο. Και μας είπε ότι δεν μπορώ τώρα να τρώω, δεν μπορώ να βγω φωτογραφία. Είδαμε επίσης τον Βλάντιμιρ Κοσλόφ και τον Φέστους. Τρομάξαμε να τους γνωρίσουμε. Είναι πολύ πιο ανθρώπινη και πιο προσιτή από αυτό που παρουσιάζουν το άγριο ή το χαζό που παρουσιάζουν στην τηλεόραση. Τα λέγανε δυο τους έξω από την αίθουσα συσκέψεων εκεί που περίμεναν να μπουν βαθερδός για να πάρουν οδηγίες τζόμπερς για τις επόμενες μέρες. Και από τζομπεράδες είδαμε την Νατάλια, η οποία μιλούσε αρκετή ώρα με τη γυναίκα του British Bulldog, η οποία το καταλάβαμε στερνώντας αυτή από αυτό που έλεγε. Είδαμε τον Dolph Ziggler. Εντυπωσιακός με το μαλλί του, με το σώμα του κτλ. Πραγματικά είναι εντυπωσιακός ο Dolph Ziggler, δεν του κάναμε Dolph Ziggler. Και είδαμε επίσης τον Tyson Kidd. Γενικώς έχουμε δει μικρούς αυτές τις δύο πρώτες μέρες. Δεν μπορούμε να τους πλησιάσουμε πάρα πολύ, είναι η αλήθεια. Κάνουμε υπομονή μέχρι αύριο, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά αρκετούς από αυτούς. Αλλά τουλάχιστον μπορούμε που και που από καμιά κρυφή γωνιά, όπως κάναμε με την Νατάλια, να παίρνουμε κανένα κρυφό πλάνο από την Νατάλια ή όπως κάναμε από τον Teddy Long. Που τον πήραμε από τον 7ο όροφο. Θα για την ώρα, κατά τα άλλα, σήμερα θα κάνουμε το τουρνέ στην πόλη, θα δούμε λίγο ζωολογικό κήπο, θα πάμε να δούμε λίγο κάτι ενηδρία που υφίστανται και ενδεχομένως και λίγο χόκεϊ, αν προλάβουμε τον αγώνα των τοπικών Aeros, έτσι λέγεται η ομάδα, Houston Aeros, να δούμε λίγο χόκεϊ, άλλη μια Αμερικανιά που δεν έχουμε υπόψη μας. Επίσης, έχουμε σαν στόχο να ανεβούμε και σε ένα ουρανοξύστη για να δούμε πώς φαίνεται η θέα από ψηλά. Εδώ πέρα δεν υπάρχει καμία περίπτωση να χωρέσει η κάμερα. Αυτή την εικόνα είμαι αυτούς τους ουρανοξύστες. Για πανικό σημαντικά. Θα πήγε ένα πανικό. Δεν ξέρω αν ακουγόμαστε καν, αλλά αυτά εδώ πέρα είναι τόσο ψηλά που δεν μπορεί να τα χωρέσει η κάμερα. Είμαστε ακριβώς στο κέντρο του Χιούστον. Μιλάμε για κτίρια που έχουν τουλάχιστον 120 ορόφους. Το κακό είναι ότι έχει σχεδόν τυφώνα εδώ που είμαστε. Και δεν μπορείτε να πάρετε μια γεύση από τα αυτοκίνητα που τηλεφώνουν στην Αμερική. Είμαστε πολύ κοντά στο τυφώνα πάντως. Πού είστε κανονικά? Δεν υπάρχει μικρό αυτοκίνητο. Όλα τα αυτοκίνητα είναι τεράστια, όπως τεράστιο είναι και το Τέξας. Όλα τα αυτοκίνητα είναι τέτοια. Hi. Hi.
Αφού έχουμε βάλει βαρύδια στα πόδια και πέτρες μέσα στις τσέπες, καταφέραμε να περπατήσουμε μέσα σε κανένα μισάωρο το κέντρο της πόλης του Χιούστον. Είναι αυτό που φαίνεται πίσω ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι στο Χιούστον δεν υπάρχει καμία αναφορά για τη WrestleMania. Καμία απολύτως αναφορά. Δεν έχουμε δει καμία αφίσα, ούτε ένα διαφημιστικό. Δεν υπάρχει τίποτα που να σου δείχνει ότι εδώ θα γίνει WrestleMania. Βέβαια, σήμερα είναι Πέμπτη. Ενδεχομένως σε δύο μέρες να κάνουν διάφορα πράγματα, αλλά θεωρώ ότι η καμπάνια πρέπει να έχει ξεκινήσει ήδη. Αυτό που βλέπετε είναι δρόμος σε ώρα αιχμής. Είναι μία ώρα το μεσημέρι και αυτός είναι ο δρόμος. Είναι άδειος και περνάνε ελάχιστα αυτοκίνητα, τα κλασικά αμερικάνικα τεράστια φορτηγά. Αυτό εδώ που βλέπετε μέσα στον αέρα και το τυφώνα εδώ που υπάρχει είναι μέσα στην καρδιά της πόλης. Παρότι έχουν αυτοί εδώ ένα βρώμικο ποτάμι, έχουμε και πολλά τέτοια κι εμείς, έχουν καταφέρει να κάνουν ένα πολύ ωραίο περιβάλλον μες στην πόλη που μπορεί να κάνεις τη βόλτα σου. Του George Bush, του πρεσβύτερου, ο οποίος ήταν Τεξανός, προς τιμή του και το όνομα του αεροδρομίου, μεγάλη φίρμα στην πόλη, τον έχουν βάλει να ταινίζει το Χιούστον από το καλύτερο σημείο πραγματικά. Εδώ δείχνουν ότι ο Bush κρέμισε τον κομμουνισμό, το δίκο του Βερολίνου. Εδώ βοήθησε τους στρατιώτες. Ότι είναι ο ίδιος πολεμιστής. Ναι, και ότι πολέμησε, ήταν πολύ μάχημος. Όλα αυτά για τον George Bush, ο οποίος ήταν αρχηγός του CIA, παρεμπιπτόντως. Το Aquarium είναι το δεύτερο πιο σημαντικό αξιοθέατο στο Χιούστον, μετά το διαστημικό κέντρο της NASA, το οποίο δεν είμαστε σίγουροι θα πάμε, διότι είναι μια μισή ώρα από την πόλη με αυτοκίνητο. Κάτι που πολύ δύσκολα μπορούμε να βρούμε εμείς. The tunnel in which we are located is approximately 70 feet long, and the acrylic is over 5 inches thick. Ήρθε και σε Hard Rock Cafe στην Αμερική. Τι έγινε, Αγγλία? Τσίλι. Σας αρέσει? Για μου μαλάκα και εγώ. Λοιπόν, αυτό εδώ, παιδιά, το πράγμα, μπορεί να μοιάζει αθώο, πίκλα κάτι άλλο, αλλά μετά γίνεις έτσι. Το κακό δεν θα τρως μια φορά, το κακό δεν θα τρως τη δεύτερη. Ωραίο το μεξικάνικο τσίλι. Εδώ είναι ένα ουσιαστικά κάτι σαν εμπορικό κέντρο, αλλά είναι μόνο για τουρίστες. Εδώ είναι το πρώτο δείγμα που βρήκαμε μέσα στην πόλη ότι γίνεται WrestleMania. Πολύ μεγάλη δρόμη όπου η κίνηση μπορεί πολύ εύκολα να αποφευθεί. Μεγάλα αυτοκίνητα, γρήγορα κτλ. Το κακό είναι ότι έχει ένα πρόβλημα, επειδή είναι τόσο μεγάλη δρόμη και ότι αποστάσεις για να πας από το σπίτι στο κέντρο στη δουλειά μπορεί να είναι και καμιά 40 χιλιόμετρα, 50 χιλιόμετρα. Είναι σαν να πηγαίνεις να δουλεύεις από την Αθήνα στη Λαμία κάθε μέρα ή από τη Θεσσαλονίκη στην Καβάλα, ένα τέτοιο πράγμα. Το ακόμα χειρότερο είναι να πάρεις λεωφορείο όπως πήραμε εμείς και να το χάσεις, γιατί μετά πρέπει να ακολουθήσεις όλο αυτό το δρόμο με τα πόδια. Τι έχεις να πεις, αδερφέ μου? Τι να πούμε, τι να πούμε. Εξαιρετικό. Τι τρέλες είναι αυτές. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η δεύτερη μέρα στο Χιούστον. Ήταν άλλη μια μέρα που ήταν λίγο μακριά από το wrestling. Ήταν μια μέρα τουρισμού. Ουσιαστικά την τρίτη μέρα ξεκινάνε όλα τα σχήματα που λέμε για τη WrestleMania. Καθώς αύριο έχουμε επίσκεψη στο Fan Access, όπου υποτίθεται θα δούμε τα πάντα όλα που λέει και ο Αλέφαντος. Σήμερα καλά περάσαμε και το hockey καλό ήταν, όπως είδατε μερικά πλάνα, και μια καλή παρέα κάναμε. Οι Αμερικανίδες είναι πολύ ευχάριστες, εν πάση περιπτώσει, και άμα πίνουν λίγο παραπάνω είναι ακόμα πιο ευχάριστες. Αυτό βέβαια μπορεί να μην ισχύει για όλους τους τουρίστες, μην φανταστείτε θα έρθετε εδώ και θα πέφτουν πάνω σας. Κοιτάξτε εδώ μπλούζα που φοράει ο Αχιλλέας, για να καταλάβετε για ποιο λόγο μπορεί να σας ακολουθήσει μια γυναίκα στην Αμερική. Μπορεί αυτό να είναι καγκουριά στην Ελλάδα. Για την Αμερική όμως είναι πάρα πολύ cool. Για την Αμερική, όπως ακούσαμε ένα τύπο να λέει. Αυτό το παιδάκι είναι cool. Ζήτησαν να αγοράσουν πολύ και οι γυναίκες μας πήραν μέχρι και κούρσα για να μας φέρουν σε αυτό το κλαμπ εδώ που βλέπετε πίσω. Ήρθαμε ωραία, κάναμε καλή παρέα. Είμαστε μια χαρά, ήρθαμε 2, 3, 4, 5 μπύρες ή πιο Αχιλλέας, έχω καμία. Η μισή εμπαθεριδόση με τις κάτσες δουλειές. Και δεν έχουν ιδέα για τη WrestleMania. Δεν έχουν ιδέα, κανείς δεν ξέρει τι είναι η WrestleMania. Οι κοπέλες μας είχαν ρωτήσει τρεις φορές τι είναι το magazine. Τι είναι το magazine. Δεν γνωρίζουν τίποτα από όλα αυτά. Η πόλη γενικώς, το συμπέραμα μας δεύτερη μέρα, μιας και πήγαμε και σε τουριστικά μέρη και σε κλαμπς και σε γήπεδο για να δούμε αγώνα hockey,
δεν υπάρχει ούτε μία ένδειξη ερασιτεχνία σε όλη την πόλη. Ούτε ένα flyer, ούτε ένα διαφημιστικό. Δεν υπάρχει τίποτα που να λέει ότι γίνεται εδώ η ερασιτεχνία. Αύριο μπαίνουμε στα βαθιά νερά. Αύριο μπαίνουμε στο Fan Access. Θα είμαστε στο γήπεδο που θα γίνει η ερασιτεχνία και θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά και να μιλήσουμε με αρκετούς. Δεν είναι βέβαιο ότι θα τους έχουμε στην κάμερα γιατί κατά 99% απαγορεύεται. Αλλά κάτι θα κάνουμε. Μια καμπάντζα θα τη βρούμε εμείς πάλι και θα βρούμε έναν τρόπο κάτι να σας μεταδώσουμε. Καλό βράδυ.